Κλιματική Σύνοδο στο Παρίσι. Σκιά των τρομοκρατικών επιθέσεων, 150 ηγέτες και συνολικά 196 εθνικές αντιπροσωπείες έφτασαν στο Παρίσι για την κρισιμότερη κλιματική σύνοδο όλων των εποχών. Μια σύνοδο όπου θα αποφασιστεί εάν θα υπάρξει παγκόσμια δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και τη διατήρηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης σε ανεκτά επίπεδα για όλους. Σήμερα, πρώτη ημέρα της συνόδου, οι ηγέτες έδωσαν το στίγμα τους απευθυνόμενοι σε παγκόσμιο ακροατήριο, με τον Ομπάμα να δείχνει μάλλον διάθεση να δεσμευθεί και τον Κινέζο ομολογό του, το νούμερο 1 ρυπαντή δηλαδή, να εμφανίζεται μάλλον απρόθυμος. Αυτή την πραγματικότητα καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ηγέτες που συναντιούνται στην κλιματική σύνοδο στο Παρίσι. Την Αρκτική, όπου οι πάγοι λιώνουν, την Ινδονησία, όπου το τροπικό δάσος εξαφανίζεται από πυρκαγιές και αποδεσμεύονται εκατομμύρια τόνοι διοξιδίου του άνθρακα, την Αφρική, που βιώνει μια από τις χειρότερες ξηρασίες της, με αποτέλεσμα να καταραίει η αγροτική της παραγωγή, και τους κατοίκους των νησιών Μάρσαλ στον Ειρηνικό, που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους μετά τις τελευταίες φοδρές τροπικές καταιγίδες που δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Κοινός παρονομαστής η κλιματική αλλαγή, η υπερθέρμανση που επηρεάζει χώρες όλα τα μήκη και πλάτη της υδρογείου. Το μέλλον τους θα κριθεί σε αυτή την αίθουσα. Οι πολιτικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της θα καθορίσουν την επιβίωσή τους. Η προηγούμενη χρονιά ήταν η χρονιά των ρεκόρ. Ρεκόρ στις υψηλές θερμοκρασίες, ρεκόρ στις συγκεντρώσεις διοξιδίου του άνθρακα, ρεκόρ στην ένταση και την πυκνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων, ξηρασίες, πλημμύρες, λιώσιμο πάγων, άνοδο στάθμης θάλασσας. Τα θύματα αυτών των φαινομένων είναι εκατομμύρια και οι υλικές ζημιές αποτιμώνται σε δισεκατομμύρια. Καμία χώρα στον κόσμο δεν είναι προστατευμένη από την κλιματική αλλαγή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέλαβε περίφραστα το μεγάλο μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθα εδώ προσωπικά ως ο πρόεδρος της χώρας που εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και ως δεύτερος παγκόσμιος ρυπαντής για να σας πω ότι η Αμερική όχι μόνο αναλαμβάνει πλήρως το μερίδιο της ευθύνης της για την κλιματική αλλαγή, αλλά και για να δεσμευθώ ότι θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Η Κίνα, ως νούμερο ένα ρυπαντής, ωστόσο, κράτησε κάποιες αποστάσεις, ζητώντας ελαστικότητα στην εφαρμογή των μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες να επιλέγουν τις δικές τους λύσεις, αυτές που τους ταιριάζουν, και να γίνονται σεβαστές οι εθνικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες. Ο στόχος επίτευξης και υπογραφής μιας παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα φαίνεται κοντά. Μένει να φανεί αν θα είναι αποτελεσματική, έτσι ώστε να μην αυξηθεί η μέση θερμοκρασία της Γης πάνω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Γεγονός που θα αποβεί καταστροφικό για όλους. Ελπίζω ότι δεν θα επιτρέψουμε να μας κατακρίνουν οι επόμενες γενιές, επειδή δεν αδράξαμε την ευκαιρία. Είμαστε εδώ για να αναλάβουμε ιστορικές πρωτοβουλίες και θα πρέπει να το κάνουμε εδώ και τώρα.